την υποψηφιότητά του και πάλι στις προσεχείς δημοτικές εκλογές, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής του συνδυασμού «Η Πόλη Μπροστά» Κώστας Γιώτης, ζητώντας παράλληλα από τους Κορίνθιους να συστρατευθούν σε μια νέα προσπάθεια που θα αποβλέπει στη δυναμική και προοπτική του Δήμου. Τον Οκτώβριο του 2006, μεγάλος αριθμός Κορινθίων μου έδωσε μια ιδιαίτερα τιμητική εντολή να αγωνιστώ μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο επικεφαλής αδέσμευτης κομματικά παράταξης για το συμφέρον της πόλης και των συμπολιτών μας. Την εντολή αυτή τίμησα και εξακολουθώ να τιμώ, υπηρετώντας τα υγιή συμφέροντα του Δήμου μακριά από οποιοδήποτε είδους εξαρτήσεις. Πιστεύω ότι είναι τώρα η ώρα για μια καινούρια, μεγαλύτερη προσπάθεια όλων των υγιών κοινωνικών δυνάμεων, ώστε η Κόρινθος, που αναμφίβολα αξίζει καλύτερης μοίρας, να συμβαδίσει με τις προκλήσεις που η σύγχρονη εποχή γεννά και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των συμπολιτών μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής σε μια σύγχρονη, ανοιχτή και δυναμικά αναπτυσσόμενη πόλη. Πιστεύω ότι έχω τη δυνατότητα να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας και να επιτύχω μαζί με πολλούς άλλους συνοδοιπόρους το μεγάλο στόχο. Θα είμαι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος του Δήμου Κορινθίων για τις προσεχείς εκλογές και θα ηγηθώ εκ νέου του συνδυασμού «Η Πόλη Μπροστά» με τις ίδιες και απαράλλακτες αρχές και αξίες. Ζητώ από τους συμπολίτες μου να συστρατευθούν σε μια νέα προσπάθεια που θα αποβλέπει στη δυναμική και στην προοπτική του Δήμου μας. Καλό όλες τις κοινωνικές δυνάμεις να αξιολογήσουν την προσπάθεια και να τοποθετηθούν θετικά. Με μεγαλύτερη πείρα, αλλά και περισσότερη θέληση, θα δώσουμε τη μάχη, εμείς οι πολλοί, που πιστεύουμε στη δύναμη και στο μέλλον της Κορίνθου και θα κατακτήσουμε τη νίκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε, είμαι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν κάποια ανοίγματα, υπάρχει ανεξαρτησία του συνδυασμού, υπάρχουν κάποιες νέες προοπτικές που έχουν διαμορφωθεί από τις προηγούμενες εκλογές? Υπάρχει ανεξαρτησία του συνδυασμού, είναι αποδεδειγμένη η ανεξαρτησία του συνδυασμού, υπάρχουν προοπτικές που έχουν διαμορφωθεί από μία συνεπή πορεία τα προηγούμενα χρόνια και υπάρχει ένα άνοιγμα σε όλες τις κοινωνικές δυνάμεις. Τους καλούμε χωρίς διάθεση αλαζονίας και όταν λέμε όλες τις κοινωνικές δυνάμεις, εννοώ όλες τις κοινωνικές δυνάμεις και σημειώνω ότι τα κόμματα είναι κυρίως οι εκφραστές των κοινωνικών δυνάμεων. Τους καλώ όλους λοιπόν να αξιολογήσουν την προσπάθειά μας και να τοποθετηθούν θετικά. Έχουμε όμως αποδείξει ότι για μας το συμφέρον της πόλης είναι πάντα πάνω από το συμφέρον οποιοδήποτε άλλου. Κύριε Γιώτη, αυτό που λέτε το αντιλαμβάνομαι, αλλά πώς πείθετε υπό την έννοια ότι πριν από δύο χρόνια ήσασταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία? Πολύ θα πούνε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν είστε πραγματικά ένας ανεξάρτητος υποψήφιος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχετε μια συγκεκριμένη κομματική απόφαση. Το ένα αυτό και το δεύτερο έτσι συνδετικό μαζί, θα είστε υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας? Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Δεν θα είμαι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό αποτελεί δική μου προσωπική επιλογή, διότι επιλέγω να ασχοληθώ με το Δήμο μου. Μου αρέσει η πόλη, θεωρώ ότι μπορώ να προσφέρω πάρα πολλά σε αυτό το μετερίζει και είναι κάτι το οποίο με γεμίζει. Ποτέ όμως δεν αρνήθηκα την πολιτική μου ταυτότητα. Ξέρω όμως να ξεχωρίζω την πολιτική ταυτότητα από τα συμφέροντα της πόλης και έχω αποδείξει ότι γνωρίζω να υπηρετώ τα συμφέροντα της πόλης και να μάχομαι ακόμα και σε επιλογές που τίθεται αντίθετες στις επιλογές του πολιτικού μου φορέα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι δύο κατεξοχήν διακριτά πράγματα. Πιστεύω ότι η δική μου παρουσία μπορεί να συνδέσει αυτές τις δύο συνιστώσεις σε μία κοινή προσπάθεια, αλλά κυρίως και πρωτίστως η ανεξαρτησία δεν φαίνεται από την κομματική ταύτιση ή την πολιτική ταυτότητα, φαίνεται από τις αρχές και από τις αξίες που ο καθένας επιλέγει να προβάλλει και να υπηρετήσει. Και επιτρέψτε μου να καυχηθώ ότι αυτές τις αρχές της μη ανάμιξης του κόμματος στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτές τις αρχές της ανεξαρτησίας έναντι ουδήποτε συμφέροντος και τις έχω υπηρετήσει και θεωρώ ότι με τη μέχρι τώρα συνεπή μου πορεία έχω αποδείξει ότι τις έχω υπηρετήσει.